Είναι η πρώτη στάση βεβαίως του Πάπα, δεδομένου ότι αμέσως μετά την υποδοχή του από τον Αλέξη Τσίπρα θα έχουν και μια κατηδίαν 15-λεπτη συνάντηση. Ενδεχομένως να υπάρχει και η δυνατότητα τα πρώτα δευτερόλεπτα, κάποιες πρώτες στιγμές. Βλέπουμε την εικόνα Κώστα του Πρωθυπουργού να πλησιάζει και βλέπουμε την έξοδο του Πάπα. Ο Πάπας κατεβαίνει τη σκάλα του αεροσκάφου. Ο λόγος στον Κώστα Λασκαράτο, ναι. Κατεβαίνει από τα σκαλιά του αεροσκάφου στο Ποντίφικας. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει πάρει ήδη την θέση του και είναι έτοιμος να υποδεχτεί τον ανώτατο προσκεκλημένο, τον θρησκευτικό ηγέτη 1,2 δισεκατομμυρίων πιστών. Βλέπουμε και την πομπή. Η επίσκεψη λοιπόν ξεκίνησε 4 λεπτά νωρίτερα. Ακούμε και τα την ανάκρουση των εθνικών ύμνων. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χαιρετίζει τον Πάπα και θα ακολουθήσει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, αν βεβαίως. Ακολουθεί και η αντιπροσωπεία της Καθολικής Εκκλησίας, κύριε Λεβαντή. Σεβασμιότατος Παπαμανώλης, πρόεδρος της Συνόδου της Καθολικής της Ιεραρχίας της Ελλάδος. Και νομίζω ότι χρειάζεται μία διαδικασία και λίγος χρόνος να περάσει μέχρι να χαιρετήσει ο Ποντίφικας όλους όσοι βρίσκονται εδώ για να τον υποδεχτούν και να τον καλωσορίσουν στο νησί της Ελέσου. Είναι περίπου 40 άτομα τα οποία βρίσκονται εδώ από νωρίς και πια έχουν πάρει την θέση τους. Άρα χρειαζόμαστε κάποια λεπτά μέχρι ο Πάπας να βρεθεί στον ειδικό χώρο ο οποίος έχει φτιαχτεί εδώ στο αεροδρόμιο και μέχρι την τελευταία στιγμή πρέπει να σας πω ετοιμάζονταν μία ειδική αίθουσα προκειμένου να γίνει η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ποντίφικα. Ενδεχομένως να ακούσετε κάποιες φωνές, είναι οι δημοσιογράφοι, ξένοι δημοσιογράφοι, είναι 400 δημοσιογράφοι στο νησί, άλλοι στο κέντρο τύπου, πολλοί και στο αεροδρόμιο και κίνηση προκειμένου ο Πάπας να στρέψει το βλέμμα του προς εκείνους για να απαθανατήσουν και να βγάλουν τις απαραίτητες φωτογραφίες. Έχουμε την ανάκρουση των εθνικών ύμνων. Με κάθε επισημότητα έγινε η υποδοχή του Πάπα, η υποδοχή του Ποντίφικα και πρέπει να σας πω ότι σε λίγη ώρα αφού γίνει η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό ο Πάπας με μίνι λεωφορείο με την αυτοαγιώτα Βαρθολομαίο και το μακαριότο Ιερώνυμο θα μετακινηθούν από κοινού στην Μόρια, στο κέντρο των προσφύγων σε μια απόσταση 16 χιλιόμετρων από το αεροδρόμιο αμέσως μετά την άφηξή του στο κέντρο της Μόρια, το οποίο στεγάζει περίπου 2.500 πρόσφυγες ετούντες άσυλο. Θα γίνει ξενάγηση στον χώρο όπου εκεί όπου βρίσκεσαι πάνω, αν αυτό είπες. Μπορείς να συνεχίσεις. Λοιπόν, ακούμε. Αυτό που είπα είναι ότι ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος, μια και το κέντρο κράτησης, οι φιλοξενούμενοι εδώ, εντός εισαγωγικών, έχουν πολλαπλασιαστεί το τελευταίο διάστημα.
Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Και τις τελευταίες μόλις ημέρες, από ό,τι μάθαμε από στοιχεία που μας έδωσε εδώ η περιφέρεια, είναι ακόμα περίπου 700 άτομα τα οποία κατεγράφησαν και ταυτοποιήθηκαν. Τώρα, πρέπει να σου πω ότι οι θρησκευτικοί ηγέτες στη Μόρια, όπου βρίσκεσαι εκεί, θα διασχίσουν τον προάβλιο χώρο που γίνεται η καταγραφή των προσφύγων και θα φτάσουν στη μεγάλη σκηνή για να χαιρετήσουν ατομικά περίπου 250 ετούντες άσυλο. Θα υπάρξουν και ομιλίες του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και βεβαίως του Αγίου Πατέρα Φραγκίσκου από την εξέδρα. Πριν φτάσουμε στο κομμάτι αυτό, Κώστα, να δούμε λίγο. Πριν φτάσουμε στο κομμάτι αυτό, να δούμε λίγο, να μείνουμε λίγο στο πλάνο, στην άφιξη, στους χαιρετισμούς, στην τελετή της υποδοχής. Βρίσκονται όλοι οι αξιωματούχοι εκεί. Από την τοπική, από τις τοπικές αρχές, από την κοινωνία της Λέσβου, βρίσκονται εκπρόσωποι των εκκλησιών, των νησιών του συμπλέγματος εδώ στην περιοχή. Να πούμε ότι είναι η τέταρτη συνάντηση, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή, του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Πάπα Φραγκίσκου. Η πρώτη συνάντησή τους έγινε το Μάρτιο του 2013, όταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετέβη στο Βατικανό για να παραστεί στην ενθρόνηση του Πάπα Φραγκίσκου, ότι ήταν η πρώτη φορά μετά το σχίσμα ανάμεσα στη Ρώμη και την Κωνσταντινούπολη που ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρέστη στην ενθρόνηση του προκαθημένου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Οι προκαθήμενοι των δύο εκκλησιών συναντήθηκαν επίσης τέλη Μαΐου του 2014 στους Αγίους Τόπους. Εκεί εξέφρασαν την ελπίδα ο διάλογος των δύο εκκλησιών να φέρει αποτελέσματα και να οδηγήσει στην εκκλησιαστική ενότητα. Λίγους μήνες αργότερα, το Νοέμβριο ήταν, όταν ο Πάπας μετέβη στο Φανάρι προκειμένου να παραστεί στη θρονική εορτή του Αποστόλου Ανδρέα. Και μια νέα συνάντηση, η επόμενη, για να το πω διαφορετικά, από αυτήν που διεξάγεται σήμερα εδώ στη Μυτιλήνη, θα είναι το επόμενο ραντεβού τον Μάιο στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο Πάπας αναμένεται να επισκεφθεί την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου με αφορμή συμμετοχή του στη διεθνή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη, για το προσφυγικό και την ανθρωπιστική κρίση. Να μην ξεχνάμε ότι αυτός είναι και ο λόγος ο οποίος φέρνει τον Πάπα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών σήμερα από κοινού εδώ στην Λέσβο, στο νησί το οποίο έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό, έχει νιώσει στο πετσί του το προσφυγικό ζήτημα, το προσφυγικό πρόβλημα, το αδιέξοδο των προσφύγων. Αρκετοί εξ αυτών βρίσκονται εδώ στη Μόρια, όπου βρίσκομαι και εγώ, και αναμένουμε μετά την αναχώρησή τους από το αεροδρόμιο στο οποίο βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Μιας και κάναμε αυτή την αναδρομή των συναντήσεων πάνω των δύο προκαθημένων, να πούμε επίσης ότι είναι η δεύτερη φορά που η κεφαλή της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας βρίσκεται σε ελληνικό έδαφος.